Να σου πω κάτι. Ήθελες από μικρό να γίνεις ηθοποιός. Ναι. Ήθελα. Μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, ο χορός, το τραγούδι. Οι γονείς σου σε βοήθησαν σε αυτό. Οι γονείς μου ήταν λίγο περίεργοι η στάση. Ναι. Με βοήθησαν σε ό,τι ήθελα να αναπτύξω. Μετά κατάλαβαν, όταν έπαιξε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, όταν ήμουν μικρή, κατάλαβαν ότι πάει το πράγμα σοβαρά. Πώς βρέθηκες τώρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Οντισιόν κάνανα, αλλά εγώ δεν ήξερα τι είναι η οντισιόν. Ναι. Δεν είχα ξανακούσει. Πόσο χρονών ήσουν? Ήμουν 8. Έλα, μωρέ. Πολύ μικρού. Και πήγες, πώς έγινε αυτό? Ήταν στο θέατρο Αλίκη. Εγώ δεν ήξερα τι είναι η οντισιόν, έκανα μόνο χορό, τραγούδι κτλ. Ένας θείος μου που ήξερε ότι έχω τρέλα με τη Βουγιουκλάκη, είπε στη μαμά μου θα την πάρω να πάει να γνωρίσει την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Χωρίς να της πει. Μπράβο, θείος. Χωρίς όμως να της πει κάτι για το πού. Η δεσμός, η θείη είναι αυτή που ρε παιδί μου, είναι το κλειδί. Ναι, γιατί η μαμά μου δεν θα με πήγαινε ποτέ. Μάλιστα. Σε πήρε ο θείος λοιπόν, πάτε στο θέατρο. Πήγαμε εκεί, εγώ κάθισα στην πλατεία, έβλεπα τα άλλα παιδάκια που ανεβαίνουν, δεν ανέβαινε γιατί δεν ήξερα, δεν είχα πάει να κάνω κάτι. Με είδη Βουγιουκλάκη μου είπα, ανέβα παιδί μου, τι κάνεις εδώ? Λέω, εγώ ήρθα να δω τι γίνεται. Ναι, τελείως εκτός. Καθόλου, γιατί δεν καταλάβαινα και ακριβώς τι πάω να κάνω, απλά την έβλεπα. Μου ζήτησε να τραγουδήσω κάτι, με ρώτησαν τι ξέρω, είπα τον εθνικό ύμνο, κάτι χριστουγεννιάτικο μετά. Τι ωραία. Και μετά πήραν τη μαμά μου και της είπα, πέρασε. Στην πρώτη φάση της οντισιών, λέει η μαμά μου, και τι υπάρχει και δεύτερη και τι θα πει οντισιών, γιατί δεν είναι του χώρου. Μετά της είπα, σε παρακαλώ, θα είμαι πολύ καλή μαθήτρια. Ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια. Ήσουνα. Ήμουνα πολύ καλή. Ναι. Θα παίζαμε και μόνο 2 φορές την εβδομάδα, οπότε εντάξει. Και τελικά πήγες και παίξατε. Τελικά πήγα. Πόγκο, 8 χρονών. Τώρα που λες για σπουδές, τελείωσες το Δύο Αθηνών, έτσι, τη δραματική σχολή του Δύο Αθηνών. Έκανες και άλλες σπουδές, πήγες. Πήγα και στο Λονδίνο μετά, έκανα performance στο Goldsmiths, University of London, έτσι λέγεται, και έκανα εκεί performance μόλις τελείωσα. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, σημαίνει ένα είδος θεάτρου που έχει να κάνει περισσότερο με το σώμα, με αφορμή θέματα, πώς αυτό το κάνεις παράσταση, χωρίς όμως τα κλασικά κείμενα, τα θεατρικά, πολύ με σωματικό τρόπο, κάνουμε πάρα πολύ διαφορετικά είδη κίνησης και χορού, κάναμε μπούτο, ινδικούς χορούς, ήρθαμε σε επαφή με πολλές τεχνοτροπίες, ας πούμε. Τι λες, πολύ ενδιαφέρον πολύ όλο αυτό. Ωραίο,